Ο Στέφανος Δούσκος είναι πρώτος και είναι στον τελικό. Με το 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής από τα Γιάννενα. Πανέτοιμος ώστε να φανεί συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Είναι ο πρωταθλητής του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων, Στέφανος Δούσκος, που κάνοντας μια εκπληκτική κούρσα τα ξημερώματα πέρασε πρώτος από τη σειρά του και με τον καλύτερο χρόνο συνολικά, στον τελικό του απλού σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο τελικός διεξάγεται τα ξημερώματα στις 4 παρατέταρτο και ο Στέφανος θα διεκδικήσει την κατάκτηση ενός μεταλλίου στον ένατο τελικό για τα ελληνικά κουπιά σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2004 μέχρι και σήμερα. Έχοντας τον καλύτερο χρόνο στους αγώνες, ο γενιώτης πρωταθλητής φαντάζει ως το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Ο τελικός όμως είναι αγώνας υψηλού επίπεδου που κρίνεται στις λεπτομέρειες και όλα είναι ανοιχτά. Στις δηλώσεις του, ο γενιώτης πρωταθλητής παραδέχθηκε πως η κούρσα του ημιτελικού ήταν από τις καλύτερες της ζωής του. Έτσι ήταν σχεδιασμένο. Θα έκανα μία από τις καλύτερες κούρσες ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκε. Προσπάθησα να κρατηθώ με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές, με αυτούς που είναι συνεχώς στα μετάλλια. Είμαι πολύ χαρούμενος που κρατήθηκα και τους πέρασα κιόλας. Και προκρίθηκα στην πρώτη θέση, στο μεγάλο τελικό, στο αγώνισμα του Σκιφ, που είναι μία από τις δυσκολότερες κούρσες στην κοπηλασία. Είναι το πρώτο όνειρο που γίνεται πραγματικότητα? Ναι, ναι, το ήθελα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε αυτή η κούρσα. Έκανα πολύ καλή προσπάθεια, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση, πάρα πολύ καλή. Και τι να πω, θα προσπαθήσω αύριο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να διεκδικήσω ένα μετάλλιο, μακάρι να έρθει. Θα δείξει αύριο. Μέσα στην κούρσα πώς αισθάνθηκες? Αισθάνθηκα πολύ καλά. Προσπάθησα από τα πρώτα μέτρα να κρατηθώ μαζί με αυτούς τους αθλητές, να είμαι από την πρώτη θέση. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς μπόρεσα και τους κράτησα και ήμουν μπροστά τους, αλήθεια. Τι να πω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε η εντυπωσιακή εμφάνιση του Στέφανου Δούσκου και η συμμετοχή του στον τελικό, στους ανθρώπους που τον ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων τονίζει ότι πρόκειται για το επιστέγασμα της συστηματικής προετοιμασίας και σκληρής δουλειάς του Στέφανου τα τελευταία χρόνια, προσιλωμένο στο μεγάλο στόχο που είναι το βάθρο και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ανακοινώσεις συγχαρητηρίων προς τον Στέφανο Δούσκο και ευχών για την κατάκτηση ενός μεταλλίου εξέδωσαν η Παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα αλλά και η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ.